Πάμε να ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω βέβαια από τον πρωτογενή τομέα, μέσα από μια χαρακτηριστική παρουσίαση με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Proactive ΑΕ. Κύριε Μπουνάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, κύριε Βετούπλε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και κυρίως με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου, με τον αστερίσκο μετά τη συγκομιδή. Ναι. Βέβαια, γιατί είμαστε τώρα σε αυτή την περίοδο, τους παράγοντες της ποιότητας του ελαιολάδου τους επηρεάζουν, μάλλον την ποιότητα του ελαιολάδου την επηρεάζουν πολλοί παράγοντες. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε την καλλιέργεια της ελιάς μέχρι το ελαιόκαρπος να φτάσει στο ελαιουργείο. Αλλά επειδή αυτή την περίοδο είμαστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή είμαστε στη φάση που ο ελαιόκαρπος πλέον συλλέγεται από τα λιόφυτα και κατευθύνεται προς τα ελαιουργεία, θεώρησα χρήσιμο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να δούμε τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί μας και οι ελαιοτριβείς και όσοι ασχολούνται με την καλλιέργεια και με όλο το φάσμα και το δίκτυο της παραγωγής και της διακίνησης του ελαιολάδου, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα, γιατί σε σχέση με αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε την καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου, ίσως συνέβαινε στο παρελθόν. Έχουμε τις προϋποθέσεις να έχουμε την καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου, αλλά όπως θα δούμε και στα στοιχεία που θα ακολουθήσουν, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει και μερίδια αγοράς και μεγάλες αξίες από το ελαιόλαδο. Λοιπόν, αυτό είναι... να ξεκινήσουμε με κάποιες χαρακτηριστικές διαφάνειες αναφορικά με την αξία του παραγόμενου ελαιολάδου. Κύριε Μπουνάκη, εγώ παρατηρώ μια πτωτική. Αυτά είναι στοιχεία από την ΕΣΤΑΛ, του οικονομικού λογαριασμού, από το 2005 μέχρι το 2016, μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, που μας δείχνουν ότι ουσιαστικά το ελληνικό ελαιόλαδο έχει χάσει σε αξία περίπου σε αξία 500 σταδιακά, περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Βλέπουμε από το 2005, σωστά, υπήρχε μια σταδιακή άνοδος, 14-15. Υπήρχε μια περίοδο, ναι, αλλά δεν φτάσαμε ποτέ στα επίπεδα του 2005. Ναι. Και μετά υπήρχε μια πορεία, η οποία είναι καθοδική, η οποία συνεχίζεται βέβαια δυστυχώς τα επόμενα χρόνια. Τώρα θα δούμε τη φετινή χρονιά. Αυτό όσον αφορά το τι συμβαίνει συνολικά στη χώρα μας. Ναι. Θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι έχει συμβεί στην Κρήτη. Που εδώ τα πράγματα δυστυχώς είναι πολύ χειρότερα, γιατί από το 2005 είχαμε η συνολική αξία του προϊόντος του ελαιολάδου ήταν περίπου στο μισό δις και ουσιαστικά έχει χάσει περισσότερο από τη μισή του αξία. Το 2016 η συνολική παραγόμενη αξία ήταν 215 εκατομμύρια. Είχαμε κάποιες αυξομοιώσεις, ας πούμε το 2016-2015 είχαμε φτάσει στα 300, αλλά και εδώ η πορεία δυστυχώς είναι πτωτική. Περιφέρεια Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η συγκεκριμένη. Όχι, βέβαια. Στην Κρήτη παράγουμε το 1 τρίτο του συνολικού, παραπάνω από το 1 τρίτο, ανάλογα με τη χρονιά, της συνολικής ποσότητας του ελαιολάδου που παράγει η χώρα. Μάλιστα. Εδώ να τονίσουμε το εξής. Εδώ βλέπουμε μία πτώση η οποία είναι αξία προϊόντος. Οφείλεται και στη μείωση της παραγωγής, που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, αλλά και στη μείωση των τιμών. Αυτό το γνωρίζουν βέβαια η παραγωγή μας πολύ καλύτερα. Μπορούμε να δούμε λίγο τώρα την εξέλιξη των τιμών πώληση ελαιολάδου στις μεγαλύτερες χώρες. Εδώ ουσιαστικά αυτά είναι στοιχεία από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Είναι το συμβούλιο που μαζεύει όλα τα στοιχεία, οπότε είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία δεν αμφισβητούνται. Είναι μια συγκεκριμένη χρονιά, αλλά είναι, αν θέλετε, μια φωτογραφία και μια εικόνα που δείχνει ότι η ελληνική παραγωγή, οι τιμές, ότι έχουμε ουσιαστικά τις χαμηλότερες τιμές σε σχέση και με την Τινησία, που είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ελαιοκαλλιέργεια. Έχουμε σχεδόν τη μισή τιμή από ό,τι απολαμβάνουν οι παραγωγοί στην Ιταλία. Είμαστε κοντά στις τιμές των Ισπανών, αλλά προσέξτε, οι Ισπανοί παράγουν περίπου 1.600.000 τόνους ελαιόλαδο. Εμείς 300.000. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εκεί ο παραγωγός μπορεί να έχει αυτές τις τιμές, γιατί έχει δημιουργήσει άλλες κλίμακες επιχειρήσεις ελαιοκομικές, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας. Οπότε έχει τη δυνατότητα να έχει αυτές τις τιμές. Έχει πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής από ότι ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός. Με αυτές τις τιμές που απολαμβάνει ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός τα τελευταία χρόνια, δεν είναι βιώσιμη, αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα, δεν είναι βιώσιμη η ελαιοκαλλιέργεια στη χώρα μας. Βέβαια, έχουμε το κόστος παραγωγής. Έχουν πολύ ψηλό κόστος παραγωγής. Σε μια έκθεση της Εθνικής Τράπεζας το 2015 αυτό έφτασε το 1 ευρώ
ανακυλό προϊόντος. Εμείς, επειδή δουλεύουμε με αρκετές ομάδες παραγωγών εδώ στην Κρήτη και συγκεντρώνουμε τέτοια στοιχεία, έχουμε δει ότι επειδή δεν γίνεται ορθολογική χρήση των ισρών, του νερού, των λιπασμάτων κτλ., το κόστος αυτό μπορεί να φτάσει στα 2 ευρώ. Και τα 2 ευρώ. Το 2 ευρώ το κόστος παραγωγής ανά ένα κιλό προϊόντος. Και τι μένει, κύριε Μπουνάκη? Δεν μένει. Τσέπε. Μένει επιδότηση. Μένει επιδότηση. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Μάλιστα. Γιατί όπως θα δούμε στον επόμενο πίνακα, αυτό έφερε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, σε μια περίοδο που η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου αυξάνεται, όλες οι χώρες αυξάνουν την περίοδο, ας πούμε, 14-2020, βλέπουμε ότι η Ισπανία έχει μια αύξηση των ποσοτήτων που παραγωγής 33%, η Ιταλία 64%, εμείς είχαμε μείωση, μείον 8%, η Πορτογαλία είχε αύξηση μείον 13%, η Τινησία είχε αυτή μια μείωση μείον 11%, αλλά ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και έχει φτάσει 300.000 τόνους. Ουσιαστικά μας έχει περάσει, είναι η τρίτη χώρα πλέον στην παραγωγή ελαιολάδου παγκοσμίως. Έχουμε χάσει δηλαδή την τρίτη θέση. Η Τουρκία ανεβαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχει 40% αύξηση. 40%. Το Μαρόκο επίσης. Βλέπουμε δηλαδή ότι. Δηλαδή, βλέπουμε μια σειρά με ανταγωνίστριες χώρες και είμαστε, κύριε Μπουνάκη, αυτή τη στιγμή εμείς και η Τινησία. Όχι, εμείς, η Τινησία μας έχει περάσει. Μας έχει περάσει. Με αρνητικό πρόσημο αυτό εννοώ. Ξέρετε ποιο είναι όμως το πρόβλημα όλο αυτό? Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν φυτευτεί στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο στρέμματα παραπάνω ελαιώνες. Ναι. Παρουσιάζομαι ότι έχουμε, στα στοιχεία της Ελστάτ, 127 εκατομμύρια ελαιόδεντρα για ελιές, για λάδι. Σύμφωνα με αυτά το νούμερο και με το πόσο παράγει η ελιά το χρόνο σήμερα τη βιβλιογραφία, θα έπρεπε να παράγουμε 600, 700, 800 χιλιάδες τόνους ελαιόλαδου. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε γιατί δεν συμβαίνει κάτι αυτό. Το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση όμως. Πάμε τώρα να δούμε λίγο ακριβώς τα θέματα ποιότητας. Από τα στατιστικά στοιχεία πάμε να ανοίξουμε λίγο το φάκελο της ποιότητας. Γιατί όλα αυτά έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Το ελληνικό ελαιόλαδο, ενώ έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι, έχει όλα τα χαρακτηριστικά να είναι το ποιοτικότερο, δυστυχώς ο τρόπος που χειριζόμαστε και την καλλιέργεια αλλά και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, δηλαδή από τη στιγμή που φεύγει από το λιόφυτο και πάει στο ελαιοτριβείο, επηρεάζεται πάρα πολύ η ποιότητά του, αυξάνεται η οξύτητα, δημιουργούνται συνθήκες στάγγισης και η οργανωτική του αξιολόγηση δεν είναι καλή. Και θα δούμε αργότερα γιατί συμβαίνει αυτό στην επόμενη διαφάνεια. Τέλος πάντων, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα είναι η ποικιλία, όπως είπαμε, οι διαφορετικές συνθήκες, οι καλλιεργικές τεχνικές, η υγεία του καρπού, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένας καρπός ο οποίος έχει χτυπηθεί είτε από το δάκο είτε από τον τρόπο που εμείς τον συλλέγουμε, δημιουργεί προβλήματα οξύτητας. Οι συνθήκες αποθήκευσης μετά του ελαιοκάρπου, η επεξεργασία του και η αποθήκευσή του. Επιβαρύνουν την ποιότητα. Πολλές φορές βιαζόμαστε να πάμε να ραβδίσουμε σε ελιές. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το πότε πρέπει να συλλέξουμε τον ελαιόκαρπο. Δεν μπορούμε να πούμε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ανάλογα με την περιοχή, το μικροκλίμα, διαφορετική περίοδο θα πάμε στο βόρειο τμήμα του νομού, διαφορετική στο νότιο, θα πρέπει ο καρπός να είναι όριμος και να αποκολλάται εύκολα από το ελαιόδεντρο. Είναι όμως μια συζήτηση, η παραγωγή μας. Γνωρίζουν το πάνω κάτω ανάλογα με την περίοδο το πότε πρέπει να γίνει συγκομιδή. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται μέχρι τη συγκομιδή, πώς καλλιεργούμε την ελιά, αν κάνουμε ας πούμε τις σωστές λιπάνσεις. Που συνήθως δεν κάνουμε σωστές λιπάνσεις, γιατί δεν έχουμε κάνει τις σωστές αναλύσεις εδάφους για να δούμε τι στοιχεία χρειάζεται. Να περάσουμε τώρα σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, μεταφορά και αποθήκευση. Να δούμε τι λάθη κάνουμε. Μάλιστα. Εδώ είναι κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Είναι οι φωτογραφίες που έχουμε στη βάση. Αν μπορούμε να τα δούμε ξεφούλ οθόνη για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Ναι, δεν πάμε. Ξέρω. Είναι... Βέβαια. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι και σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτά τα σακιά που βλέπετε που είναι φωτογραφίες. Σωστά, στην κάτω πλευρά, δεξιά και αριστερά. Τα πλαστικά, απαγορεύεται η μεταφορά του ελαιόκαρπου με αυτά τα σακιά. Τα πλαστικά, σε πλαστικά δηλαδή. Σε πλαστικά σακιά απαγορεύεται από τον νόμο. Γιατί απαγορεύεται? Γιατί αυτά τα σακιά δεν αφήνουν τον ελαιόκαρπο να αναπνεύσει, δημιουργούν ασφιχτικές συνθήκες, με αποτέλεσμα αν αυτός
αποθηκεύεται, όπως βλέπουμε και στην άλλη φωτογραφία, μία, δύο, τρεις μέρες, ναι, αυξάνεται η οξύτητα του ελαιολάδου. Εκτός του ότι αυξάνεται η οξύτητα, δημιουργείται μούργα, χαλάει η γεύση του ελαιολάδου, χάνει το ελαιόλαδο τα χαρακτηριστικά εκείνα που το χαρακτηρίζουν ως ποιοτικό. Εδώ βλέπουμε και ένα άλλο πρόβλημα, ότι τα τσουβάλια θα πρέπει να είναι, λογικά, δεν πρέπει να έχουν επαφή με το έδαφος, θα πρέπει να είναι πάνω σε παλέτες. Και ο σωστός τρόπος διαχείρισης είναι τα κυβότια, είτε τα τσουβάλια που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν, τα οποία δεν ήταν πλαστικά. Μάλιστα. Αλλά το μέλλον, γιατί πρέπει να δούμε τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας. Το μέλλον είναι η μεταφορά καθαρού καρπού με αυτά είναι παλέτο κυβότια, μεγάλα κυβότια ή με μικρότερα κυβότια, ώστε να μην τραυματίζει το καρπός και να μην πιέζει το καρπός. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην παραλαβή του ελαιοκάρπου, ναι, να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Και οχήματα βέβαια μεταφοράς. Εδώ βλέπετε με τα οχήματα μεταφοράς. Οι ακροατές μας, πολλοί από αυτούς ξέρουν ότι όταν πάνε να ξεφορτώσουν τις ελιές, μπαίνουν μέσα στο ελαιουργείο, μαρσάρουν και όλα, φεύγει και λίγο καυσαέριο. Όλα αυτά απαγορεύεται. Γιατί το ελαιόλαδο είναι πολύ ευαίσθητο στις οσμές και δημιουργούνται προβλήματα. Έχουν βρεθεί υπολείμματα, τέλος πάντων, μιλάμε, σε φορτία που έχουν φύγει από την Κρήτη για το εξωτερικό. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου με οχήματα πρέπει να γίνεται έξω από το ελαιοτριβείο, είτε να μεταφέρονται παλέτες με ηλεκτρικά κλάρκ. Και τα απαγορεύεται και από την νομοθεσία το βενζινοκίνητο. Που μπαίνουν μέσα βενζινοκίνητο, πετρολοκίνητο κλάρκ μέσα στο ελαιοργείο για τους ευνόητους λόγους. Ναι. Στην επόμενη διαφάνεια θα καταλάβουμε ότι πώς είμαστε και πώς θα έπρεπε να είμαστε. Μάλιστα. Για να το πούμε σχηματικά, το ελαιοργείο θα πρέπει να είναι όπως το χειρουργείο. Δηλαδή, επειδή ο ελαιόκαρπος και το ελαιόλαδο είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί. Από τη μία στην καθαριότητα, σαν το χειρουργείο, και από την άλλη στους χειρουργικούς χειρισμούς. Εδώ βλέπετε δύο παραδείγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες θα παραχθεί, είναι από εδώ την περιοχή μας, ένα ποιοτικό προϊόν. Ναι. Και στο δεύτερο βλέπουμε εδώ τους φίλους μας που συνήθως καπνίζουν και πάνω από το από πάνω από τις ελιές. Φεύγει στάχτη πολλές φορές και τα αποτσίγαρα, αυτό θα πάει στο τελικό προϊόν. Να γυρίσουμε λίγο, ή και εδώ μπορούμε να πούμε ότι μέσα στο χώρο παραγωγής του ελαιολάδου επιτρέπεται να βρίσκεται μόνο ένας ειδικός από το ελαιουργείο. Θα πρέπει να υπάρχουν διαχωριστικά τζάμια, αυτός να έχει ντυθεί, όπως βλέπετε, με ειδικά ρούχα, με σκούφο, με μπλούζα και με ειδικά, ούτως ώστε να μην μεταφέρει σκόνη και μικροβιακό φορτίο από το εξωτερικό περιβάλλον στο χώρο που γίνεται η επεξεργασία του ελαιοκάρπου και γίνεται η παραγωγή του ελαιολάδου. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι βασικά βήματα, είναι base, είναι δηλαδή η ΑΒ που πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να ανατρέψουμε την προηγούμενη εικόνα που είδαμε. Μάλιστα. Που έχει σχέση με την αξία του προϊόντος. Κύριε Μπουνάκη, όποιος έχει οποιαδήποτε απορία μπορεί να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία μπορεί, μαζί σας. Ούτως ή άλλως συζητάμε και συζητούμε αρκετούς παραγωγούς, αλλά ξέρετε, αν δεν πρέπει να περάσουμε ένα ευρύτερο μήνυμα, γιατί πλέον το ελαιόλαδο έχει γίνει ένα βασικό προϊόν για την περιοχή μας και για τη χώρα. Βέβαια. Και είδατε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί 250 εκατομμύρια ευρώ από την αξία του προϊόντος από την αγορά της Κρήτης. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, υπάρχουν πρέπει να βρεθούν, λόγοι, υπάρχουν βασικοί λόγοι, ας τους μάθουμε, ας κατανοήσουμε. Είδαμε τους λόγους που έχουν σχέση τώρα με τη λαχτική φυσιολογία. Ναι. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε μια άλλη εκπομπή να πούμε τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα θα παρουσιάσουμε μια σειρά από θεματικές ενότητες. Καλλιεργητικές συνθήκες, ώστε να πετύχουμε αύξηση παραγωγής και της ποιότητας. Θεματικές ενότητες θα ανοίξουμε εδώ και θα παρουσιάσουμε, που απευθύνονται σε επιχειρηματίες, σε παραγωγούς, στον πρωτογενή τομέα. Απορίες και tips που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωραία. Κύριε Μπουνάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ.